Πάμε να ανοίξουμε μία μεγάλη παρένθεση, καθώς θα ξεκινήσουμε μία πολιτική συζήτηση με φόντο θέματα που αφορούν την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις, την ενεργειακή κρίση, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και την αντίδραση της Τουρκίας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και την πανδημία, αλλά και θέματα που αφορούν την Κρήτη, αλλά και θέματα που αφορούν το Ηράκλειο, με αφορμή και την σύσκεψη στην Λότζια για το μέλλον της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, μεταξύ άλλων βέβαια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη, βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Κύριε Σενετάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Να ξεκινήσω με το τελευταίο πεδίο του προλόγου μου που έχει να κάνει με την συζήτηση που άνοιξε, με τον προβληματισμό και την ανησυχία που κυριαρχεί, με φόντο απαντήσεις που δεν έχουν έρθει από την πλευρά της κυβέρνησης αναφορικά με την αξιοποίηση του Νίκου Καζαντζάκης. Έχουμε κάτι χειροπιαστό? Κοιτάξτε, όλη η κουβέντα ξεκίνησε από τη στιγμή που έχουμε ένα πλάνο πια για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και που ξέρουμε πια ότι περίπου το 2026 αυτή η έκταση θα πρέπει να παραδοθεί προς αξιοποίηση στον Δήμο μας. Η έκταση, όπως γνωρίζουμε, είναι κατά 60% περίπου του δημοσίου και 33% του Δήμου Ηρακλείου. Ως εκ τούτου καταλαβαίνετε, και πολύ σωστά πράττει και ο Δήμος Ηρακλείου, απαιτούμε εμείς οι τοπικοί φορείς και οι βουλευτές σε αυτή τη συζήτηση η οποία ξεκινάει, ο Δήμος Ηρακλείου να έχει ένα ισότιμο ρόλο και να λάβει μέρος στη λήψη όποιας απόφασης, καθότι η έκταση αυτή αφορά, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης του Ηρακλείου και ως τέτοιο θέλουμε να το θεωρούν όλοι. Τι θέλουμε λοιπόν? Να αποτρέψουμε οποιοδήποτε επιβουλεύεται αυτή την έκταση για ιδιωτικά και μόνο συμφέροντα να την κοιτάζει με ενδιαφέρον και να φροντίσουμε αυτή η έκταση να αποτελέσει έναν χώρο ανάπτυξης για την πόλη μας. Έχουμε λοιπόν κάνει αλλεπάλληλες συζητήσεις στα Υπουργεία πάνω και στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Οικονομικών και όλα αυτά τα οποία σας είπα μέχρι στιγμής έχουν διασφαλιστεί. Έχουν υπάρξει όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι αυτός που πρέπει να είναι ώστε να έχει τον απαραίτητο λόγο στην αξιοποίηση της έκτασης αυτής. Υπάρχουν αντιπολιτευτικές κορώνες οι οποίες θέλουν να τρομάξουν, θέλουν να δημιουργήσουν ίσως ένα άλλο περιβάλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Όλοι από το ίδιο μετερίζει είμαστε, όλοι για την πόλη μας ενδιαφερόμαστε και όλοι για τον τόπο μας ενδιαφερόμαστε. Ωστόσο, από τον Μάρτιο είχε δοθεί μια δέσμευση. Είχε δεθεί μια δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ για την διεξαγωγή μιας ευρείας σύσκεψης με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και στελεχών της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μπουν αυτά τα ζητήματα να αποκτήσουν μια ροή, να μπουν σε μια σειρά. Κάτι τέτοιο δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν έχει υλοποιηθεί σωστά, διότι έχουν πάει λίγο πίσω οι διαδικασίες. Τι έχει γίνει? Το Υπουργείο Υποδομών έχει αναθέσει. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Το ΤΑΙΠΕΔ, μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ, έχοντας πια το ΤΑΙΠΕΔ κάνει αρκετές ιδιωτικοποιήσεις, έχει αποκτήσει μια τεχνογνωσία. Τι είπαμε λοιπόν τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης και με την απέτηση που έχει το κράτος να απορροφήσει και να υλοποιήσει γρήγορα έργα, έχουμε συστήσει μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ μια μονάδα ορίμανσης των έργων. Για αυτό το ΤΑΙΠΕΔ μιλάμε, δεν μιλάμε για το ΤΑΙΠΕΔ που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε, δεν μιλάμε για καμία μεταβίβαση περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ. Μιλάμε μόνο για την τεχνική βοήθεια που μπορούμε να έχουμε από το ΤΑΙΠΕΔ και να σας πω και κάτι, είναι κάτι που ο Δήμος μας και εμείς θα έπρεπε να το επιζητούμε, καθότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα που απαιτούνται για να οριμάσει ένα τόσο μεγάλο έργο. Για τις μελέτες, ας πούμε, ορίμανση ενός τέτοιου έργου λοιπόν, μπορεί να απαιτηθούν 3-4 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, έχει γίνει από το Υπουργείο Υποδομών η απαραίτητη ανάθεση του έργου σε ΤΑΙΠΕΔ. Ωστόσο, αυτό δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πλήρως ώστε να υπάρχει και οικονομική πίστοση ώστε να βγει ο σύμβουλος με τον οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε. Άνω τελεία, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γουμενίδη. Κύριο Γουμενίδη, χαμογελάστηκε πριν από λίγο. Για πείτε μας. Νομίζω
μπορώ να καταλάβω την ανησυχία, την αμφιβολία των πολιτών του Ηρακλείου, των πολιτών της Κρήτης, την αγωνία να μην γίνει ο χώρος του Νίκος Καζαντζάκης ένα νέο ελληνικό ή μια νέα βάση των Γκουρνών. Ο Δήμος Ηρακλείου κινήθηκε έγκαιρα. Υπάρχει μια μελέτη, μια πρόταση από μια επιτροπή, στην μελέτη η οποία βρίσκει τη σύμφωνη γνώμη, δεν μιλάω τώρα για επιμέρους διαφοροποίησης, βρίσκει τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ανθρώπων οι οποίοι ενημερώθηκαν και των Δημοτικών Συμβούλων και των Παρατάξεων και των διάφορων χώρων συλλογικοτήτων που ενημερώθηκαν. Πιστεύουμε ότι δεν γίνεται να προχωρήσει οτιδήποτε στο χώρο χωρίς ή πολύ περισσότερο ενάντια στην θέση του Δήμου του Ηρακλείου. Η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος του Ηρακλείου και η περιφέρεια έχουν και πρέπει να έχουν καθοριστικό λόγο. Όντως μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσοι μήνες χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν. Προφανώς για τις καθυστερήσεις αυτές δεν φταίει ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ούτε η τιμή των καυσίμων. Γι' αυτό χαμογέλασα πριν. Είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Εν πάση περιπτώσει, η κίνησή μας και η πίεσή μας θα είναι στην κατεύθυνση να εισακουστεί, να έχει καθοριστικό ρόλο λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση στην αξιοποίηση αυτών. Επειδή όλοι είμαστε Ηρακλειώτες και όλοι θέλουμε το ίδιο καλό αποτέλεσμα για την πόλη μας, είπατε για τις γούρνες, κύριε Γουμενίδη. Καταφέραμε, αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να αξιοποιήσει την διαδικασία που είχε ξεκινήσει με το οικόπεδο των γουρνών και έχουμε ήδη μία επένδυση η οποία εξελίσσεται θετικά. Έτσι θα κινηθούμε και για αυτή την έκταση, ώστε να είναι όριμο το έργο όταν θα παραδοθεί στους Ηρακλειώτες να είναι έτοιμο αυτό να ξεκινήσει. Αυτό το έτσι είναι που με ανησυχεί. Λοιπόν. Αυτό το έτσι είναι που με κάνει να χαμογελώ. Τι εννοείται. Είπαμε ότι αξιοποιήθηκε, προχώρησε το έργο και δεν τελματώνει μια κατάσταση. Δεν θα φτάσουμε να έχουμε ελληνικά και κινούμαστε έτσι ως κυβέρνηση. Είμαστε μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι όλα τα μεγάλα έργα που είχαν κολλήσει στη χώρα έχουν ξεκινήσει και σύντομα, εκτός από τα δύο μικρά κομμάτια του ΒΟΑΚ, τα οποία πολύ γρήγορα θα κατέβει και το Υπουργείο να τα ανακοινώσει ότι συμβασιοποιούνται και επιτέλους θα δούμε μπολντόζες στο ΒΟΑΚ, θα δούμε και όλο το μεγάλο έργο να έχει πάρει μία μορφή και επιτέλους να ξεκινάει αυτό το έργο που είναι απέτηση για την Κρήτη όλη. Αφού το θέλετε λοιπόν έτσι. Τα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης είναι αυτά ακριβώς που σας περιέγραψα. Είναι αποτελέσματα. Αφού το θέλετε λοιπόν έτσι και επειδή ακριβώς έχω δει τα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης, κατά τη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Γεωργιάδη, από τον Ιούλιο του 19 που πήρατε την κυβέρνηση, το Σεπτέμβριο του 19 θα είχαμε μπουλντόζες στο ελληνικό. Πού είναι οι μπουλντόζες? Αν έτσι είναι και οι μπουλντόζες που θα πούν στο ΚΟΑΚ, όπως λέτε, στο ελληνικό έχουν ξεκινήσει τα έργα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι λέτε ένα άκυρο παράδειγμα, γιατί στο ελληνικό έχουν ξεκινήσει τα έργα. Μπορεί να καθυστέρησαν λίγο από αυτήν την ημερομηνία που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά τα έργα έχουν ξεκινήσει. Οπότε δεν καταλαβαίνω ποια είναι η αμφισβήτησή. Μάλιστα, λοιπόν. Να προχωρήσουμε λίγο, έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα. Να πάμε στο θέμα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων, κύριε Σενετάκη. Υπάρχει ένα πακέτο μέτρων που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω ωστόσο και κατά τη γνώμη σας αν φτάνει και αν το επόμενο διάστημα θα έχουμε ένα νέο γύρο εξαγγελιών και πράξης των δεσμεύσεων σε μια νέα βάση. Κοιτάξτε, όπως είδατε στο έκτακτο συμβούλιο κορυφής αυτή τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε προχθές. Ολοκληρώθηκε και το συμφωνήθηκε και το έκτο πακέτο μέτρων για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο η αντίδραση της Δύσης είναι ενοποιημένη απέναντι σε αυτό που συμβαίνει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τα δεδομένα θα αλλάζουν διαρκώς. Επομένως και εμείς έχουμε πει ως κυβέρνηση ότι μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά, τα οποία δημιουργούμε κιόλας χώρους, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και θα εξαντλούμε όποιο διαθέσιμο ευρώ υπάρχει για την ανακούφιση του πολίτη. Αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα για το ρεύμα, τα οποία ήδη από τα προηγούμενα μέτρα είδαμε σε πολλούς λογαριασμούς, είδαμε να ανακουφίζεται το πρόβλημα και πάμε με τα νέα μέτρα που έχουμε δει μέσα στον Ιούνιο να δούμε πώς αυτά υλοποιούνται, τι άλλα νέα δεδομένα θα υπάρξουν
Και πάλι στο τέλος του μήνα θα συσκεφτούμε γιατί άλλα μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Το ίδιο συμβαίνει και για τα μέτρα, για την ακρίβεια, για τα τρόφιμα, για τους συντελεστές. Έχουμε πει όμως κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε πει το εξής. Επιθυμούμε και συνέχεια απαντάμε σε αυτή την κριτική, επιθυμούμε τα μέτρα να είναι στοχευμένα, να πιάνουν τόπο, να πηγαίνουν στους αδύναμους πολίτες, αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Τα νούμερα είναι τεράστια. Δεν μπορούμε να πάρουμε οριζόντια μέτρα που άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν επιβαρύνονται είναι μπορούν κατανοητό. Όμως να τα σηκώσουν. Κύριε Γουμενίδη, ένα σχόλιο. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας είναι τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα στα πλαίσια των γενικότερων... Ναι, αλλά έχουν και νούμερα, κύριε Γουμενίδη. Δεν είναι ότι μπορούμε. Υπάρχουν και νούμερα. Υπάρχουν 4 δις το πρώτο τρίμηνο. Υπάρχουν άλλα 2 δις τώρα. Με συγχωρείτε, έχω μια δυσκολία να σας πω. Ναι, έχω μια δυσκολία. Καταλαβαίνω, αλλά επειδή το λέτε αόριστα, ήθελα να σας πω για τα νούμερα. Αν με αφήσετε, θα μιλήσω συγκεκριμένα. Σας παρακαλώ πολύ. Σωστά. Ήθελα να προσθέσω απλώς αυτό. Δεν έχω τη δυνατότητα καν να απαντήσω, γιατί όταν μιλάτε πάνω. Ελάτε, κύριε Γουμενίδη, πάμε. Λοιπόν. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι 8,1. Στην Ελλάδα είναι 10,7. Γιατί είναι η υψηλότερη τιμή πληθωρισμού στις χώρες της Ευρωζώνης? Γιατί η πτώση της αγοραστικής δύναμης στην Ελλάδα είναι περισσότερη από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Γιατί, αν κάτι πέτυχε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι με τα μέτρα που πήρε να οδηγήσει μια ολόκληρη χώρα σε απόγνωση. Αυτή είναι η επιτυχία. Μιλάει να δώσει, για να διευκολύνει και να ανακουφίσει, 280 εκατομμύρια σε 4 εκατομμύρια συμπολίτες. Για κάντε τη διαίρεση. Πού είναι τα 600 ευρώ? Από 50 μέχρι 80 ευρώ θα μοιράσει. Πού είναι και πόσοι πολίτες θα πάρουν 600 ευρώ που υπενήσετε? Πάμε παρακάτω. Υποτίθεται περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις του πολέμου, τις εξελίξεις της παγκόσμιας κρίσης, για να δούμε τη βοήθεια στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Και λέμε, είναι ή δεν είναι στοχευμένο μέτρο η μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί? Στο ψωμί. Ή θα βοηθήσει τους πλούσιους και τους λίγους? Τι σκέφτεται η κυβέρνηση και δεν το κάνει ακόμα? Είναι ή δεν είναι στοχευμένο μέτρο η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ? Ή θα βοηθήσει, είναι οριζόντιο μέτρο που θα βοηθήσει τους έχοντες και κατέχοντες? Η αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτούς που έχουν ανάγκη, τους αδύναμους, αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη από κοινωνική πολιτική, αυτούς θα βοηθήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ολοκληρώσετε, κύριε Γουμενίδη, για να πάμε λίγο και στην πανδημία, καθώς έχουμε ένα πεντάλεπτο μόνο. Ολοκληρώστε. Θέλω να πω ότι εδώ δεν φταίει κανείς, δεν φταίει η οικονομική κρίση, ούτε ο πόλεμος. Η κυβέρνηση παρακολουθεί όχι σαν θεατής, όχι σαν αδιάφορος ή αμέτωχος σε όλη αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα. Αλλά παίρνοντας σαφείς θέσεις υπέρ των λίγων και σε βάρος της πλειοψηφίας. Κύριε Σενετάκη, λοιπόν, ένα σχόλιο για να κλείσουμε και τη συζήτηση. Να πάμε λίγο και στην πανδημία. Ξέρετε, υπάρχουν ερωτήματα του κόσμου που λένε ότι από το ένα άκρο των περιορισμών, των lockdown, των προστήμων, έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Πετάμε τις μάσκες πέρα από τα ξενοδοχεία. Από τα νοσοκομεία, με συγχωρείτε, και τα φαρμακεία και τις δομές υγείας. Φοβάστε μήπως έχει κενά ο σχεδιασμός, ένα σχεδιασμός της επιπτώσης του οποίου θα τις δούμε μπροστά μας το Σεπτέμβριο? Εντάξει, είναι δεδομένο ότι η πανδημία πια έχει περάσει σε άλλη φάση. Ένα κριτήριο πολύ σημαντικό, το οποίο μας οδηγούσε σε μέτρα πρόληψης και απόστασης, ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όσο λοιπόν βλέπαμε ότι ανάλογα την ένταση της πανδημίας και την ένταση του ιού, το Εθνικό Σύστημα επιβαρυνόταν και πιεζόταν, τόσο πιο αυστηρά μέτρα παίρναμε περιορισμού της κίνησης και της επαφής των πολιτών. Αυτή τη στιγμή οι σκληροί δείκτες έχουν πέσει πολύ χαμηλά, τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά, η θνησιμότητα έχει πέσει πολύ χαμηλά και αυτή, με αποτέλεσμα να κρίνεται ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος που υπήρχε μέχρι πριν λίγους μήνες. Επομένως, οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται και λαμβάνεται με ιατρικά κριτήρια έχει να κάνει με τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μας οδηγούν στις λήψεις των αποφάσεων. Ναι, αλλά θα έρθει ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης και λέω εγώ, ξέρετε, μακάρι να μην συμβεί. Επικοινωνιακά, πώς θα μπούμε στη διαδικασία να πείσουμε τον κόσμο να μπει σε μια διαδικασία περιορισμών και πάλι? Αυτή είναι μια επιφυλακτικότητα που υπάρχει, ότι μπορεί να γίνει αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δούμε ότι ανατρέπεται η κατάσταση,
θα επιστρέψουμε ξανά σε μέτρα πρόληψη όπως κάναμε λοιπόν, τώρα. Κύριε Γουμενίδη, έχουμε δύο λεπτά, η απάντησή σας. Η κυβέρνηση με τη διαχείριση της πανδημίας έφτασε την Ελλάδα πρώτη χώρα σε εθνισμότητα σε αναλογία ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Εντάξει, τώρα τα έχουμε απαντήσει αυτά, κύριε Γουμενίδη, μην τα λέμε έτσι. Δεν λέω αν τα έχετε απαντήσει. Εντάξει. Η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Ένα σωρό ψέματα μέσα. Ποιο είναι ψέμα, κύριε Βεβαιά, συγγνώμη. Εντάξει. Ποιο είναι ψέμα. Είμαστε πρώτοι σε εθνισμότητα, ναι ή όχι. Όχι, ποιο δεν είμαστε. Ψέμα. Και τα έχουμε απαντήσει αυτά, διότι είναι ο καθένας πώς υπολογίζει τη θνησιμότητα. Τα έχουμε πει αυτά. Και είχαμε πει ότι το μέτρο με το οποίο αντιμετωπίζεται αυτό είναι η αύξηση της θνησιμότητας, η οποία δεν... Είμαστε στις πρώτες θέσεις. Κύριε Γουμενίδη, πάμε, προχωράμε. Είμαι και γιατρός και μου πατάτε τον κάλο. Οι πανδημίες και οι διάφορες αρρώστιες δεν φεύγουν με πολιτικά διατάγματα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι πέρασε ο κίνδυνος της πανδημίας. Και να δεχτώ λοιπόν ότι έχετε δίκιο. Πέρασε ο κίνδυνος της πανδημίας. Γιατί δεν γυρνάνε πίσω οι ανεμβολίες υγειονομικοί. Έχουμε την πολυτέλεια 7.000 άνθρωποι να είναι εκτός συστήματος. Πάμε παρακάτω. Αφού στο υγειονομικό σύστημα παραμένουν αυστηροί περιορισμοί. Έγινε κουφά υγειονομικά πρωτόκολλα με τα οποία μπορούν να εργαστούν και για την ασφάλειά τους και για την ασφάλεια των αρρώστων. Γιατί εδώ δεν εφαρμόζονται. Τι είναι αυτή η επίδειξη πυγμής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται για επίδειξη. Πάμε παρακάτω. Πρόκειται για πόσες γόνιμες προσλήψεις και εκτίμηση και αξιοποίηση και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας έγιναν. Και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στα νοσοκομεία. Από αυτά θα κρίνουμε. Μάλιστα, λοιπόν. Από αυτά κρίνουμε. Λοιπόν, από αυτά ψέματα, θα κρυθούμε και εδώ η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε. Κύριε Σενετάκη, κύριε Γουμενίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.